Το αυτοκίνητό σας διαθέτει αυτόματο χειρόφρενο για μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το αυτόματο χειρόφρενο ακινητοποιεί αυτόματα το αυτοκίνητο μόλις λύσετε τη ζώνη ασφαλείας σας. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού ή διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται αυτή η φωτεινή ένδειξη στο καντράν μαζί με το μήνυμα «Χειρόφρενο ενεργό» και ανάβει η ενδεικτική λιχνία του διακόπτη για να επιβεβαιώσει ότι το φρένο είναι πράγματι ενεργό. Μπορείτε να λειτουργήσετε χειροκίνητα το χειρόφρενο κατά τη στάση σε κόκκινο σηματοδότη, για παράδειγμα, τραβώντας απλά αυτόν το διακόπτη. Το χειρόφρενο ελευθερώνεται αυτόματα μόλις πατήσετε τον γκάζι. Μπορείτε να το ελευθερώσετε επίσης πιέζοντας αυτόν τον διακόπτη. Σβήνουν τα ενδεικτικά στον διακόπτη και στο καντράν. Για στάθμευση σε επιφάνεια με κλίση ή με τρέιλερ, τραβήξτε τον διακόπτη για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να επιτευχθεί μέγιστη δύναμη πέδησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το χειρόφρενο δεν λειτουργεί, όπως όταν ανοίγετε την πόρτα του οδηγού ενώ ο κινητήρας είναι ακόμα σε λειτουργία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στο καντράν εμφανίζεται το μήνυμα «Τραβήξτε το χειρόφρενο». Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε το διακόπτη για εφαρμογή του χειρόφρενου. Με τη λειτουργία Auto Hold διατηρείται η δύναμη πέδησης χωρίς να πιέζετε το πεντάλ φρένου. Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη σε περίπτωση μποτιλιαρίσματος ή κόκκινων σηματοδότων, για παράδειγμα. Πιέστε αυτό το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Hold. Οι φωτεινές ενδείξεις στο διακόπτη και στο καντράν ανάβουν για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης. Σημείωση: η δύναμη πέδησης διατηρείται για όσο διάστημα είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας και εφόσον δεν ενεργοποιείται το χειρόφρενο. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χειροκίνητα, πιέστε ταυτόχρονα το πεντάλ φρένου και αυτό το κουμπί. Ή επιταχύνετε απότομα έχοντας επιλέξει κάποια σχέση. Στη συνέχεια, οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν για επιβεβαίωση της απενεργοποίησης. Τέλος, σημειώστε ότι η λειτουργία Auto Hold απενεργοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν σταματήσετε το αυτοκίνητο σε επιφάνεια με απότομη κλίση.